Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο ραδιοφωνό μας τον υποψήφιο με το ψηφοδέλτιο του ενιαίου Παλαλαϊκού Μετόπου, με το ΕΠΑΜ. Φιλοξενούμε τον κύριο Γάκη Βασίλειο, ο οποίος ήρθε μάλλον εδώ για να εκθέσει τις απόψεις του. Κύριε Γάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και ξεκινώ ευθύς αμέσως ρωτώντας σας γιατί ενιαίο Παλαλαϊκό Μέτωπο, γιατί Δημήτρη Καζάκη σε αυτές εδώ τις εκλογές. Γιατί ενιαίο Παλαλαϊκό Μέτωπο? Γιατί είμαστε ένα μέτωπο, ένας οργανισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε από τις πλατείες εδώ και 5 χρόνια, γεννήθηκε από το Σύνταγμα αυθόρμητα και έχει σαν κύρια έκφρασή του τη μονομερή διαγραφή του χρέους με βάση το διεθνές δίκαιο, την ανατροπή συμφωνιών και οτιδήποτε έχει υπογράψει η Ελλάδα, μνημόνια κτλ. Σαν τρίτο πρόταγμα το ΕΠΑΜ έχει την τιμωρία των ενόχων που κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να φύγουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πρώτο βήμα την αποχώρησή μας από την Νομισματική Ένωση, η οποία φαίνεται και βλέπουμε πού πάει η κατάσταση και πού έχει καταντήσει η χώρα μας. Και σαν τέταρτο έχουμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καινούριο σύνταγμα, γιατί το υπάρχουν σύνταγμα το έχουν κάνει σουρωτήρι. Κύριε Γάκη, αυτά που λέτε τα έχουμε ακούσει όμως και από άλλες κομματικές πολιτικές δυνάμεις. Και το ΚΚΕ λέει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ανταρσία λέει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Λαϊκή Ενότητα του κυρίου Λαφαζάνη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου επίσης εμένουν στις προτάσεις, αν θέλετε, τις παλαιότερες του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγαν έξω από το μνημόνιο, δεν θέλουμε μνημόνιο. Γιατί να επιλέξει ο κόσμος ειδικά ενιαίο Παλαλαϊκό Μέτωπο? Θα σου πω την άποψή μου, Χρήστο, σαν απλός πολίτης, γιατί στο ΕΠΑΜ απλοί πολίτες είμαστε όλοι, δεν υπάρχουν πολιτικοί, δεν υπάρχουν χρηματοδότες, προστάτες κτλ. Η άποψή μου είναι ότι έπρεπε κανονικά για μένα να γίνει μια ενιαία πλατιά αριστερή πλατφόρμα η οποία πρεσβεύει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Δεν ξέρω ακριβώς το λόγο για τον οποίο δεν συνεργάζονται αυτά τα κόμματα. Μου έχουν έρθει από το ΕΠΑΜ κάποιες συνομιλίες που έγιναν μεταξύ ΛΑΕ και ΕΠΑΜ. Ουσιαστικά, μάλλον τους φταίει ότι είμαστε πολύ συνεπείς στις απόψεις μας. Οπότε ο Δημήτρης Καζάκης μιλά για εθνικό νόμισμα? Για να μας αναπτύξεις λίγο τις θέσεις. Επιστροφή στο εθνικό νόμισμα οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, γιατί βλέπουμε τα τελευταία 5 χρόνια που έχουμε καταντήσει με το ευρώ. Δεν θα μιλήσω πολιτικά. Θα σας το ξαναπώ και πάλι. Αυτή τη στιγμή η γενική εικόνα της Ελλάδας είναι ότι το ιδιωτικό χρέος, ουσιαστικά των τραπεζών, αυτό που εγώ ονομάζω άνδρο ακολασίας, το έχουν κάνει δημόσιο χρέος. Με τις επικίνδυνες επενδύσεις τους που έχουν κάνει τόσο καιρό και χωρίς να λογοδοτούν σε κανέναν, και ακούμε και βασικά ότι οι τράπεζες ανήκουν στο δημόσιο. Πώς ανήκουν στο δημόσιο, αφού τις διοικούν ιδιώτες? Τέλος πάντων. Και πάντα χρηματοδοτεί το κράτος για αυτές τις τράπεζες, έτσι δεν είναι, να πούμε την αλήθεια? Επειδή έχω σπουδάσει λογιστικά και ασχολούμαι λίγο με τα χρηματιστηριακά, κοίταξα προχθές στο χρηματιστήριο Αθηνών, το 2013-2014, αν δεν κάνω λάθος, έχει χρηματοδοτηθεί οι ελληνικές τράπεζες γύρω στα 40 δισεκατομμύρια. Και αυτή τη στιγμή οι εισαγμένες μετοχές τους, με το ποσοστό που κατέχει το δημόσιο, που είναι γύρω στο 55%, αν δεν κάνω λάθος, είναι 12,2 δις. Κάθε χρόνο θα χρηματοδοτούμε σε μια μαύρη τρύπα, θα πέφτουν μέσα τα λεφτά. Και ουσιαστικά στο χέρι, όταν θα δραχμοποιούμε αυτές τις συμμετοχές, θα έχουμε πάντα έλλειμμα. Ποια είναι η άποψή σου, ποια είναι τα αίτια της κρίσης και πώς θα την ξεπεράσουμε αυτή την κρίση σύμφωνα με το ΕΠΑΜ? Τα αίτια αυτής της κρίσης είναι καθαρά χρηματοπιστωτικά. Δηλαδή, χρεοκόπησαν οι τράπεζες, τις χρηματοδοτήσαμε, χρεώθηκε το χρέος ο λαός. Δεν υπάρχει άλλη λύση από την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Όταν γυρίσει το εθνικό νόμισμα, θα μπορείς να κάνεις σε μια γερή οικονομία, θα αναβαθμίσεις τον πρωτογενή τομέα που είναι σήμερα στο 8,5%. Και βασικά η Ελλάδα, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, πρέπει να πάει ο πρωτογενής τομέας στο 25%, ώστε να μην εισάγουμε χοίρενα από Ολλανδία, πρόβατα από Ισπανία, γάλα από Γερμανία, Ολλανδία κτλ. Να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας, δηλαδή να βάλουμε σε μια σειρά αυτό το κράτος. Να δημιουργήσουμε ένα καινούριο σύνταγμα το οποίο θα προστατεύει πρωτίστως το λαό. Γιατί σήμερα το σύνταγμα της Ελλάδος έχει γίνει μοχλός ώστε να καταδυναστεύσουν οι πιστωτές, οι δανειστές των ελληνικών λαών. Τι σου λέει ο κόσμος που συναντάς όταν κάνεις κάποιες επισκέψεις, κάποιες επαφές με πολίτες? Συμφωνεί ο κόσμος
στο να φύγουμε από το ευρώ? Ποια είναι η άποψή σου? Βρίσκω ποικίλες αντιδράσεις. Οι πιο πολλοί βέβαια φοβούνται. Υπάρχει ο φόβος. Με αυτά που γίνεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τρομοκρατούν κάθε μέρα τον κόσμο. Όποιος κάτσε να δει, ας πούμε, τηλεόραση, δεν βλέπει τίποτα από εμένα ρεσιτάλ τρομολαγνίας. Δεν μπορείς εύκολα, αν δεν διαβάσεις, αν δεν ασχοληθείς, να κατανοήσεις πώς και τι πρέπει να γίνει. Εγώ, ας πούμε, τα ψάχνω τα πράγματα γιατί ανησυχώ πιο πολύ για το μέλλον των παιδιών μου. Και βλέπω, επειδή είμαι επιχειρηματίας στα Γρεβενά, δουλεύω με όρεξη, έχω επενδύσει αρκετά χρήματα στην αγορά των Γρεβενών και ουσιαστικά τι κάνουμε? Μια τρύπα στο νερό. Μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, προσπαθούμε να έρθουμε ισοπαλία σε έναν αγώνα που πρέπει καταρχήν να παίζει για την νίκη. Πιστεύετε, κύριε Γάκη, ότι εάν το ΕΠΑΜ έρθει στα πράγματα, δηλαδή καταφέρει να εκλεγεί έστω και κάποιοι αντιπρόσωποι του στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα μπει μια τάξη τελικώ σε αυτή την χώρα? Είχαμε το 0,9%, μα πάμε στο 1,5% θα είναι επιτυχία για το ΕΠΑΜ, γιατί σιγά σιγά χτίζεις κάτι. Εάν βγουν, σε περίπτωση που βγουν βουλευτές στο κοινοβούλιο του ΕΠΑΜ, πιστεύω ότι θα ακούγεται μια πιο καθαρή φωνή στο κοινοβούλιο. Δεν πιστεύω στις ανατροπές, δεν μπορείς να ανατρέψεις τίποτα με 9-10 βουλευτές. Πρέπει βασικά να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι σαν πολίτες. Δεν περιμένουμε από κανέναν πολιτικό να μας σώσει, δεν υπάρχουν σωτήρες πλέον. Εάν αλλάξουμε εμείς σαν πολίτες, γίνουμε πιο ενημερωμένοι, διαβάζουμε λίγο περισσότερο, τότε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και το κράτος. Και ένα μήνυμα τώρα στους φίλους ακροατές, γιατί πρέπει να ψηφίσουν ΕΠΑΜ και γιατί να επιλέξουν Βασίλη Γάκη. Γιατί πρέπει να ψηφίσουν ΕΠΑΜ? Πρέπει να ψηφίσουν ΕΠΑΜ γιατί δίνει μια καθαρή λύση να φτιάξουμε το κράτος από την αρχή, μόνοι μας, να μας ανήκει το κράτος μας, γιατί σήμερα δεν ανήκει το κράτος εμάς, να έχουμε αυτό το δικαίωμα να ορίζουμε οι ίδιοι τις ζωές μας, γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είμαστε όμοιροι ομοίρου. Και γιατί να επιλέξουμε Γάκη Βασίλη? Γιατί εκφράζει το ΕΠΑΜ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή επιτυχία και σε εσάς προσωπικά και στο ΕΠΑΜ. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Χρήστο. Σε ευχαριστώ που με φιλοξένησες. Να είστε καλά.